Μπάσκετ έχεις μάθει καθόλου? Εσείς γιατί γελάτε? Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα. Μπάσκετ ξέρεις καθόλου? Όχι. Έχεις μάθει κάτι για τον μπάσκετ? Πολύ μικρή. Τζάμπα πάει 1,5 χρόνο μάθημα. Ποιος είναι ο LeBron James? Αχ, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο Kobe Bryant? Θα πρέπει να το πω. Δεν το ξέρω. Δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καθόλου καλά. Δεν μου λες ποιος είναι ο Kobe Bryant? Δεν ξέρω. Πλάκα μου κάνει. Όχι. Ο πιο διάσημος. Ναι. Μπασκεμπολίστας. Ναι. Του πλανήτη. Μπράβο, το συγχαρητήρια. Εγώ γιατί να πρέπει να το ξέρω? Δεν το ξέρω ποτέ. Όχι. Τι ακούω, Τζον Μποντζόβι? Όχι, ρε παιδί μου. Πού παίζει αυτός? Αφού σου λέω δεν το ξέρω, θα ξέρω που παίζει. Μιλάς σοβαρά. Εσύ μόνο ένα μπασκεμπολίστα ξέρεις όνομα? Όχι, ξέρω πολλούς. Πες ένα όνομα. Σακίλ Ονίλ. Αχ, ξέρεις το Σακίλ Ονίλ. Μόλις τελείωσε. Ναι, τώρα, γιατί δεν το ξέρω. Ήταν, για. Είναι χτες. Ναι. Ξέρω το Γιαννάκη, ξέρω τον Γκάλι. Άντε, γεια σας. Ξέρω το Φασούλα. Κάνα καινούριο ταλέντο, ξέρεις. Κάνα καινούριο ταλέντο να βγει και ξέρεις. Κάνα πιτσιρικά. Δεν έχω πάει σε διαγωνισμό ταλέντων μπασκετβολιστών, δεν ξέρω. Το Γιασικεβίτσιους. Το ξέρω. Το ξέρεις. Και προσωπικά, ναι. Το Μπόγρι που παίζει τον Άρη. Το ξέρω προσωπικά. Α, το ξέρεις προσωπικά. Ναι. Και το προηγούμενο σου είπα το ξέρω προσωπικά, δεν σου έκανε εντύπωση? Όχι. Λοιπόν, εγώ είμαι διακριτικός άνθρωπος και πιστεύω ότι έχεις πάει σε κανένα γήπεδο μπάσκετ, σε είδα κιόλας. Με έβαλε στο περιοδικό σου. Θέλω να δω. Τι έχεις μάθει, θέλω να δω. Άλλο βλέπω, άλλο παίζω. Είναι πολύ ψηλό, παιδιά, αυτό. Αν αυτή την μπάλα, τόσο είναι, εκεί είναι. Θες να παίξω τένις, να κάνω θαλάσσιο σκι, φέρτε μου κάτι, να πάρεις φόρα με το τακούνι. Να πατήσεις γερά εκεί. Φοράει κανένας μπασκετμπολίστας στα τακούνι. Και να καρφώσεις έτσι, γκάκ, μέσα. Βάλε με τραμπολίνο από κάτω. Να πηδήξω, να το βάλω. Σήκω, θα σου δείξω. Βάλτε σίγουρα, δεν ξέρω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έχω να παίξω μια από το τρύπα λίκιο ψάχνουμε, μπάσκετ. Ρε παιδάκι μου, έτσι κι αλλιώς θα την πετύχουμε. Τι να κάνω? Να πετύχουμε την τρύπα. Αχ, φέρε μου παγοπέδιλα, αυτό να κάνω λέγεται, κάτι. Αυτό λέγεται. Αυτό λέγεται μπασκέτα. Στεφάνι. Ναι, μπασκέτα. Ναι, γύρω-γύρω μπασκέτα, το ξέρω. Στεφάνι. Ναι. Πάμε πιο κοντά. Και αυτό μπάλα. Και εγώ άσχετη. Έλα πιο κοντά. Θα σηκώσει το χέρι, κοίταξε. Δεν την φοράω και τα κούνη και δεν το φτάνω. Δεν θα κάνει τίποτα. Όχι, εγώ δεν την πετάξει. Όχι έτσι. Δεν την πετάνε έτσι, ρε. Όχι έτσι. Πώς την πετάνε, για δείξε μου. Όχι, εσύ να μου δεις, που ξέρεις. Γιατί όχι, εσύ λες, δεν την πετάνε έτσι. Για να δείξε πώς την πετάνε και άδωμα να το βάλει. Δύο έχει πιθανότητε. Σε δύο. Να πάω λίγο πιο κοντά. Πήγαινε. 1,67 είμαι με το τακούνι, άντε. 1,67 με έχει φτάσει εδώ πέρα στον 88 εσύ. Γιατί έχω βάλει τακούνι. Αυτό πόσο είναι, παιδιά, συγγνώμη. Πόσα μέτρα είναι η μπασκέτα? Χαμηλή, την έχουμε χαμηλώσει. Την έχουμε χαμηλώσει. Αυτός ο Μπόβρης είναι 2,10 και την πιάνει έτσι. Αυτή που είναι απάνω από αυτή. Εγώ είμαι 1,67. Ρε την μπάλα θα μας βάλεις μέσα. Ρε τι πάθαμε. Τόσο είναι και ο Ρίβερς. Με έναν έρωτα τι έχουμε λέμε πάθει. Τώρα. Πάμε. Ένα. Έχω αγχωθεί λίγο. Εδώ, κοίταξε. Έτσι να σπάσει, καρπό. Δεν μπορώ με αυτό. Τι έλα, μωρέ. Δεν έχω και σόμπρα τσούνι με τη δεξί. Ένα. Πάμε. Μου έχουν πει ότι σπάει ο καρπός. Πάμε, ναι. Δεν ξέρω να σπάω. Ναι, δεν πειράζει. Απαπα! Στο φτερό, ρε. Στο φτερό, δηλαδή. Πεχαρά μου! Όμορφο γυναίκα μου. Άλλη μια. Δεν πειράζει, θα σου βάλω. Βάλτε το ρε που είσαι, θέλω να δει. Συγγνώμη, ναι, καλά. Έλα. Έλα, δες μου, ρε.